Ήταν μια πρεμιέρα πολύ δύσκολη απέναντι σε μια ομάδα πολύ καλή και δουλεμένη σωστά και πολύ καλή ομάδα. Εμείς στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι από το Φάληρο και προηγηθήκαμε και ένα 1-0 και είχαμε και την κατοχή στο παιχνίδι. Σίγουρα παράγοντας το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο όπως και στο πρώτο ημίχρονο που τον έχουμε εμείς υπέρ, παίζει ο αέρας, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο αντίπαλος φέρνει την παραστήρια στην περιοχή μας. Εμείς έχουμε κακά διοξήματα και αυτό δημιουργεί πολλές δεύτερες μπάλες για τον αντίπαλο έξω από την περιοχή να πάρει, να ξαναφτιάξει. Είμαστε τυχεροί στη φάση του πέναλτι που ο Καβαδίας πέφτει πολύ σωστά και πιάνει το πέναλτι και δεν γίνεται το 1-1, οπότε μετά θεωρώ ότι ισορροπούμε το παιχνίδι να έχει το φάλι του την κατοχή, έχει την πίεση μάλλον, έχει την κατοχή, την πίεση μέσα στο παιχνίδι. Αλλά μετά από εκείνο το σημείο, από εκεί και πέρα δεν κινδυνεύουμε τόσο πολύ. Δηλαδή πέρα από δύο στατικές φάσεις που γίνονται από ένα σούτ έξω την περιοχή και άλλη μία πλάι. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι μετράει η νίκη, μετράνε οι τρεις βαθμοί, μπήκαν με το δεξί. Παίζει μεγάλο ρόλο για να συνεχίσουμε. Έρχεται, έρχομαστε από αποχή τόσο καιρό όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλες οι ομάδες λόγω του κορονοϊού. Αυτό που μετράει τώρα είναι η νίκη. Τελειώσαμε αυτό το παιχνίδι. Να πάμε σιγά σιγά για την επόμενη εβδομάδα να δούμε τι θα κάνουμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την εμφάνιση και για την προσπάθεια που καταβάλουν. Και συγχαρητήρια και στην ομάδα του Φαλήρου και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια.